Πύργος Απόλλων και γύρω περιοχές 1997-2009. Αμπελόκηποι Αθήνας και κινηματογράφος. Ο Εργένης. Μερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. Σε συγγενείς και σε γνωστούς μου. Και στην αστυνομία. Εάν είσαι δημοσιογράφος, σε προκαλώ να το δημοσιεύσεις. Εάν είσαι ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός συντάκτης. Σόφι! Μια μέρα, αρχές Δεκεμβρίου του προπερασμένου χρόνου, γύρισα σπίτι από τη δουλειά και η Σόφι έλειπε. Σόφι! Συνήθως έφτανε στο σπίτι νωρίτερα από μένα και την έβρισκα εκεί επιστρέφοντας. Σόφι! Η Σόφι θα μπορούσε κάλλιστα κάπου να έχει πάει, χωρίς εγώ να το ξέρω. Όπως το συνήθιζε τελευταία. Η Σόφη, εκτός από το χαπάκι της, που έπρεπε να το παίρνει καθημερινά, είχε ένα πραγματικό πάθος, σχεδόν μια μονομανία, με τα Ισπανικά, τη Λατινική Αμερική και τα Αργεντίνικα. Έχω μια ιδέα. Να μαζέψουμε λεφτά να πάρουμε σκάφος. Εγώ προτιμώ να κάνουμε το γύρο της Λατινικής Αμερικής. Καλύτερα ένα σπίτι σε νησί. Στην Πάτμου, τι λες? Το γύρο της Λατινικής Αμερικής. Σε παρακαλώ, είναι το όνειρό μου. Τιντινή, Παραγουάη, Περού. Βαρέθηκα την Αθήνα. Όλα αυτά, βέβαια, έπρεπε να τα κάνουμε στη διάρκεια των αδειών μας και με το άθροισμα των μισθών μας. Ήταν ποτέ δυνατόν? Μέσα Νοεμβρίου, χωρίς να με ρωτήσει, κρυφά και μυστικά, ακόμα ίσως και από τον ίδιο της τον εαυτό, η Σόφη έκανε έκτρωση. Απομακρυνόμασταν σταθερά. Χάναμε όλο και πιο πολύ την επαφή ανάμεσά μας. Σαν να μην ήταν επιλογή μας. Σαν να μας το είχαν επιβάλει οι εξωτερικοί. Λουέγκο, Κάρλος! Η Σόφη αποκλείεται να εμφανιστεί. Κάτι άλλο είναι. Απόδειξη. Και μάλιστα ζωντανή. Καλησπέρα.
μυρίζει σαν φάρμακο. Δεν είναι τίποτα. Είστε έτοιμος? Έτοιμος. Θα ήθελα να σκύψετε λίγο. Σκύψτε. Πιο χαμηλά. Ένιωσα ένα μουσκεμένο πράγμα πάνω στη μύτη και στο στόμα μου. Φοβάστε. Η μυρωδιά μου έκαψε το λαρύγγι. Έχασα τις αισθήσεις μου για άλλη μια φορά. Φτάσαμε. Όταν συνήλθα, ήμουν μέσα στη γνωστή Mercedes, η οποία ήταν παρκαρισμένη στο δρόμο του σπιτιού μου. Σαν να μην είχαμε φύγει ποτέ. Συγγνώμη αν σας πόνεσα προηγουμένως. Αλλά βλέπετε κι εμείς διαταγές εκτελούμε. Πάντως ελπίζω να περάσετε ωραία. Βγήκα από το ασανσέρ, έβγαλα τα κλειδιά από την τσέπη μου και στάθηκα μπροστά στην εξώπορτα. Και τότε μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Γιατί ασυναίσθητα, παρόλο που κρατούσα τα κλειδιά, πήγα να χτυπήσω το κουδούνι. Από συνήθεια, όπως παλιά. Που χτυπούσα και μου άνοιγε η Σόφη. Όλον αυτόν τον καιρό, δεν θυμάμαι να με φώναξε ποτέ με το πραγματικό μου όνομα. Έλε, Θεοδωριάδη. Πάντα με το αφύσικο αυτό κατασκεύασμα που αποτελούσε σύνθεση του πραγματικού επωνύμου μου και του μικρού μου ονόματος. Estos son los... Καμιά φορά βέβαια τύχαινε να βγω για ψώνια ή για τσιγάρα, αλλά δεν απομακρυνόμουν από το σπίτι μου. Λες και ένα αόρατο σκηνή με κρατούσε δεμένο. Βλέποντας το βαζάκι με το παράξενο εκείνο περιεχόμενο, δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα μια ατράνταχτη βεβαιότητα ότι μου το είχαν φέρει εκείνοι. Ναι, και αυτή η κατσαρίδα κάτι σημαίνει. Θέλουν να μου πουν κάτι. Ή μήπως μου σκάρωσαν καμιά φάρσα τα πιτσιρίγια της γειτονιάς. Ό,τι θέλει ας είναι, θα την κρατήσω, το πήρα απόφαση. Θα μου κάνει παρέα, χάχα, απέκτησα κατοικίδιο. Κάνεις τίποτα εδώ? Ό,τι θέλετε. Μια βότκα. Μια βότκα, βεβαίως. Με πάγο. Με πάγο, βεβαίως. Πού το βρήκα αυτό το κολοχανίο? Θα πρέπει να ήταν Παρασκευή, 28 Μαΐου, γύρω στις 7 το απόγευμα. Ο Δημητριάδης. Τι σου συμβαίνει, ρε Δημητριάδη? Τρόμαξα να σε γνωρίσω. Ζεσταίνομαι και δεν μ' αρέσει να αλλάζω.
Σε παρακαλώ πολύ, μην φεύγεις. Είναι μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να σου μιλήσω. Έχασα τη γυναίκα μου και από τότε δεν μπορώ να συνέλθω. Έχω κλειστεί μέσα και δεν βγαίνω. Με έχει πάρει από κάτω. Έχω τρελαθεί. Υπάρχει ένα μαγαζί εδώ πιο κάτω. Είναι υπόγειο και θα έχει δροσιά. Εδώ έξω βράζει. Ξέρεις, έχω... Δεν είναι μακριά. Με τα πόδια θα πάμε. Ούτε ένα λεφτό δεν θα κάνουμε. Θα στην κλέψουμε. Μόλις σε είδα στο σούπερ μάρκετ, σε θυμήθηκα, ρε Σαραντάρη. Σε έχω δει κάνα δύο φορές στην τηλεόραση. Σε έχω δει σε μια εκπομπή που ήσουν εναντίον του γάμου. Παλιά. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Για τη γυναίκα μου. Τι έπατε. Εσύ, τι του λέγες του ανθρώπου. Τι κομμένα πόδια εκεί. Τι βρίσκεται ήταν αυτό που του ρίξεις. Είμαι τα καλά. Παρή, τράβα το δρόμο σου. Πήγαινε στη δουλειά σου, αγόρι μου, στην Εργένη και ευτυχία σου. Χέσε μας. Δεν έχω όρεξη. Σε ευχαριστώ για όλα. Τώρα δίνε του, μη σου πω καμιά χειρότερη κουβέντα. Τι εννοείς. Δίνε του. Όχι. Θέλω να μου πεις τι εννοείς. Αυτό δηλαδή είναι το ευχαριστώ. Παράτησα τη δουλειά μου και σε ακολούθησε. Δέχτηκα να έρθω σε αυτό το κολοχανίο. Δίνε του. Ο Σαραντάρης, αυτό το καλοπιστικό φυτό, αυτός είναι. Όχι Ντολόρες. Αυτός είναι η αληθινή ζωντανή απόδειξη. Η θεωρία του Χουάν ισχύει απολύτως. Ο Σαραντάρης ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων εντελώς διαφορετική από μένα. Εγώ ποτέ μου δεν θα μπορέσω. Όσο ζω, όσο υπάρχω, αιωνίως θα δουλεύω για λογαριασμό του Χουάν. Από το ίδιο εκείνο βράδυ, κλείστηκα μέσα και επί 2,5 περίπου εβδομάδες γράφω ασταμάτητα. Αμπελόκηποι Αθήνας και τηλεόραση. Η πολυκατοικία. Επεισόδιο 25. Και μου νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο άλμα ποιότητας. Δοξάστε με! Ήρθε ο αυτοκράτορας στο πλήρω. Καλημέρα. Είσαι ο Μανώλης Γαρατσάνος, έτσι. Μικαέλα Κοσμάτου, διαχειριστή. Ω, να βαθμιστήκαμε και από διαχειριστή. Χαίρα πολύ. Από εδώ είναι ο πατέρας μου. Ο Μανώλης, εγώ, Αργύρης Γαλατσάνος. Χάρηκα. Εντυπωσιασμένος. Ξέρετε, είμαι ότι η μοναδική οικογένεια στον κόσμο και επειδή υποφέρει από προβλήματα υγείας δεν μπορούσα να τον αφήσω μόνο του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Ρούλα μου έδωσε τις καλύτερες συστάσεις. Νομίζω ότι έχεις δουλέψει στις καλύτερες πολυκατοικίες. Στις καλύτερες για Αθήνα, Λαμάνας 19 και με πολύ καλό κόσμο, Εδώ είναι η έδρα σου. Είναι οι κάμερες ασφαλείας και τα τηλέφωνα τα εσωτερικά των διαμερισμάτων. Ναι. Δεν μου δείχνετε πού είναι οι κουβάδες και οι σφουγγαρίστρες για να μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Εδώ δεν χρειάζεται να καθαρίζεις. Έχουμε ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Το μόνο που περιμένω από σένα είναι να είσαι ευγενικός και διακριτικός με τους ενίκους μας. Αύριο υπογράφεις συμβόλαιο. Τώρα μπορείτε να πάτε στο διαμέρισμά σας να ξεκουραστείτε. Η στολή σου είναι στην ντουλάπα. Αν χρειαστείς κάτι, μπορείς να με καλέσεις στο εσωτερικό τηλέφωνο. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Ω, πατέρα μου! Ωρε, μεγάλη, είδες, να σου πω, το άκουσα το που είπε, ότι μπορεί να φορώ και στο λίλι. Λες, δεν είσαι αυτή το Χατζηχρήστου που είχε τα σιρήτια και το αστέρι και το κάνει που είμαι ο πτέραρχος. Παπά, και ξέρεις, οι γυναίκες όταν βλέπουν άντρα με στολή, λιώνουν. Καλά, εγώ δεν χρειάζομαι στολή για να τη ρίξω αυτή την. Είδες πως με κοιτούσε. Πάω στοίχημα ότι είναι ζωντοχύρα και μάλιστα πολύ στερημένο. Κανόνισε να κάνεις καμία γυφτιά και να μας ξεφτυλίσεις. Γιατί αμφιβάλλεις ότι μπορεί να της αρέσω. Όχι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Είμαι σίγουρος. Μα ξέρεις πόσο ξέρω και έφερε σου. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Κύριε Δράκο, τι κάνετε, πώς είστε. Καλημέρα, εδώ είναι η αλληλογραφία σας. Καλά.
Κι εγώ, μια χαρά είμαι. Λίγο τα παπούτσια μέχρι. Ω, κυρία Πουλοπούλου, πάμε βολτίτσα, ε! Πού πάμε, στη Λαϊκή, στο περίπτερο, στο κομμωτήριο. Πλάκι μου, αγάπη μου, μωρό μου, λάτρε μου, ήρθες επιτέλους να πω μια κουβέντα με κανέναν άνθρωπο. Πώς πάνε τα πράγματα? Τέλεια πάνε τα πράγματα, είναι υπέροχα εδώ πέρα. Θα πηγαίνανε ακόμα καλύτερα που είχα μια ομπρέλα. Να την κάνεις τι? Για τις ροχάλες. Εντάξει, ρε Ρούλα, δεν μου μιλάει κανένας εδώ μέσα. Και στην Αλαμάνα στο φτύσιμο με είχαν, αλλά τουλάχιστον λέγαμε και κάμια κουβέντα. Εδώ μου έκανε σαν άμα άλλος, ε. Έλα, μωρέ, μη μου στεναχωριέσαι, αρχή είναι ακόμα. Μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτική. Μπορεί να είναι και από το lifting, ξέρεις, ε. Γιατί όλοι είναι έτσι σαν τα τέρατα, δεν μπορούν να άνοιξουν το στόμα τους. Κοίτα τι σου έχω εγώ. Σουβλακιά. Όχι. Βγήκε το διαζύγιο. Μπορούμε να παντρευτούμε όποτε θέλουμε. Να παντρευτούμε, αγάπη μου, να παντρευτούμε επιτέλους. Να ζήσουμε τον έρωτά μας. Καλημέρα σας. Ναι. Βλέπεις που σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα καλέσω κανένα από εδώ μέσα. Ούτε στο γάμο, ούτε στη δεξίωση. Και να φάνε τα λισακά τους, γιατί όλοι θα θέλουν να έρθουν. Μόνο αυτή την κυρία, τη διαχειρίστρια θα καλέσω. Η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ καλή. Μανώλη! Μπορείς, σε παρακαλώ, να πεις στον πατέρα σου να μην περιφέρεται στους ορόφους, γιατί αναστατώνει τους ενίκους. Μάλιστα. Ξέρετε, μου ξέφυγε καμιά φορά. Θα τον μαζέψω εγώ, δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Θέλω να σου αναφέρω ότι ήρθε στην πόρτα μου με μια ανθοδέσμη και μου πρότεινε ερωτική σχέση. Τι έκανε? Ξέρετε, είναι αυτή η ασθένεια που σας έλεγα που παθαίνει διαλύψεις. Μην το παρεξηγείτε, σας παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ξέρεις, η σεξουαλική παρενόχληση είναι ποινικό αδίκημα. Θέλετε να το πάτε φυλακή? Εγώ μαζί σας. Εγώ θα καταθέσω υπέρ σας. Θα πω ότι μόνο ένα πολύ άρρωστο μυαλό θα μπορούσε να κάνει ανήθικη πρόταση σε εσάς. Τι εννοείς, Μανώλη? Δεν είμαι ελκυστική? Πώς? Είστε πολύ ελκυστικοί και έχετε στυλ. Έλεγα πώς να φτάσει κάποιος στο ψηλό σας επίπεδο να σας την πέσει, να σας κάνει ανήθικες προτάσεις. Κοίτα, επειδή αρνήθηκα την πρόταση του πατέρα σου, δεν πάει να πει ότι κλείνω την πόρτα σε κάποια σχέση με πιο νέο άντρα και πιο επιθυμητό. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είναι τελείως διακριτικός φυσικά. Φυσικά. Μπορώ να ξεχάσω αυτό το δυσάρεστο συμβάν. Αυτό είναι το κλειδί μου. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ανέβεις κάποια στιγμή επάνω. Α, η οικιακή βοηθός αποσύρεται στις 12. Ατού τα λέει. Σε αυτή την πολυκατοικία ή που θα με φτύνουνε ή που θα θέλουν να με... Πηγές. Εργασίες του σχολείου μας. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας, Συντακτική και Φωτογραφική Ομάδα Εργαστηρίου Πυροφορικής. Σχολικό έτος 2016-2017.